Νομίζω ότι εκφράζοντας βέβαια την προσωπική άποψη και με, από την μικρή εμπειρία στο, σε ένα ιατρείο καθημερινό. Τώρα 20 μήνες και κάτι δεν είναι μικρή εμπειρία πανδημία. 20 μήνες μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εμπειρία όμως, η οποία είναι μια συνεχόμενη για μας εκπαίδευση, συνεχόμενη μάθηση και γνώση, γιατί συνεχώς ο ιός βρίσκεται μπροστά από μας και εμείς κυνηγάμε με διάφορους τρόπους και μάλλον δεν τα καταφέρνουμε ακόμα πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να δώσω, και βέβαια να μην φανεί ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία, γιατί αυτό προσπαθούν διάφοροι να το εκμεταλλευτούν. Αυτή τη στιγμή προέχει ο εμβολιασμός όλων, είτε είναι η πρώτη δόση είτε είναι η τρίτη δόση για αυτούς τους οποίους έχει ανοίξει πλατφόρμα να εμβολιαστούν. Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό όπλο που έχουμε. Εννοείται ότι από εκεί και πέρα όλοι μας, εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Φοράμε όλοι τις μάσκες μας, αποφεύγουμε τις περιοχές, τους κλειστούς χώρους με συγχρωτισμό όσο μπορούμε, πλένουμε τα χέρια μας, δηλαδή κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε από την πρώτη φάση της πανδημίας όταν δεν είχαμε το εμβόλιο. Προφανώς οι εμβολιασμένοι. Μόνο που η ευθύνη δεν ανήκει σε εμένα, ναι, ούτε στο 0,5% που μπορεί να είμαι εμβολιασμένη, ούτε στο λιγότερο από το 0,5%. Ανήκει στην ίδια την πολιτεία, η οποία είπε στη διαχείριση αυτή ότι εμβολιάσου και πήγαινε ελεύθερα στη συνέχεια να κινείσαι, ναι, στη διαχείριση. Η ελευθερία η οποία έχει δοθεί είναι σε συγκεκριμένους χώρους. Προφανώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ότι και τη μάσκα μας φοράμε όταν υπάρχει συγχρονισμός. Και όταν εννοούμε συγχρονισμός εξωτερικού χώρους, φοράμε τη μάσκα μας. Αυτό δεν έχει βγει κάποιος να το ακόμα να το πει με σαφήνεια ότι αυτό ισχύει. Δεν έχει πάψει αυτό να ισχύει ποτέ. Απλώς δεν εφαρμόζονται ίσως τόσο καλά οι νόμοι. Όταν μου δίνει, με συγχωρείτε. Όταν εμένα μου δίνει η ελευθερία κινήσεων και λέει, μπορεί να μην το περιλαμβάνει και να μην το διευκρινίζει, αλλά μου αφήνει το περιθώριο να κινούμε όπως θέλω, και είναι αυτό το περιθώριο να κινούμε όπως θέλω ως δέλεαρ για τον άλλο που είναι ανεμβολίαστος να πάει να εμβολιαστεί, να με συγχωρείτε, αλλά εκεί το χάνει. Αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι σήμερα. Δεν ήταν οριζόντια μέτρα, δεν μας αφορούσαν όλους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε όλοι μας. Εμείς κινδυνεύουμε και κινδυνεύουμε εμβολιασμένοι, εννοείται, γιατί όταν κινείσαι ανεξέλεγκτα και σε χώρους στους οποίους μπορεί να υπάρχει αυξημένο υλικό φορτίο, προφανώς κινδυνεύεις να νοσήσεις, και το βλέπουμε καθημερινά από το ιατρείο, τους ασθενείς μας, τα τηλέφωνα τα οποία δεχόμαστε, από τους νοσηλείες, από τους ανθρώπους που καταλήγουν στις εντατικές. Υπάρχουν και εμβολιασμένοι, σε μικρότερο βέβαια ποσοστό. Όταν όμως δεν προσέχουμε, γι' αυτό και το λόγο. Και εμείς και σαν ιατρικός σύλλογος έχουμε δώσει κάποιες προτάσεις μέσα στις οποίες είναι και το ενδεχόμενο προληπτικού ελέγχου με rapid test, ξεκινώντας πρώτα από εμάς, από τους γιατρούς, για να ελέγχουμε τα ιατρία μας, να ελέγχουμε την καθημερινότητά μας, να ελέγχουμε τους εαυτούς μας και να είμαστε εμείς σίγουροι. Έχουμε προτείνει να υπάρχει αυτή η διαδικασία, το rapid test, και στους εμβολιασμένους. Επίσημα δηλαδή έχουν κατατεθεί προτάσεις και εμείς σαν ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου. Ναι, έχουμε κάνει πρόταση και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον, και με το Υπουργείο και με τον Γενικό Γραμματέα μέσω του κ. Βαβουρανάκη, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή επαφή και με το Υπουργείο, και νομίζω ότι πολλές προτάσεις μας έχουν υιοθετηθεί, όπως οι προτάσεις μας για τα κινητές μονάδες εμβολιασμού, όπως οι προτάσεις μας για τους κατοίκων εμβολιασμού από ιδιώτες γιατρούς για την τρίτη δόση, η οποία έχει αρχίσει πια και πραγματοποιείται εδώ και ένα μήνα, νομίζω με καλούς ρυθμούς. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο είναι και κάποιες άλλες προτάσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά υπάρχουν. Και νομίζω ότι ίσως τα επόμενα βήματα, δεν ξέρω, αυτά είναι πολιτικοί, είναι πολιτικές. Δεν είναι, γιατί προφανώς η κάθε κυβέρνηση εξαρτά την επιβίωσή της από κάποια πράγματα, υπάρχει το πολιτικό κόστος, οπότε αγνοεί και πολλές φορές και τους ιατρικούς συλλόγους και την ιατρική κοινότητα σε αυτά τα θέματα. Ναι, αλλά είπαμε άλλο πολιτικό κόστος, άλλο υγεία, άλλο πίστη, άλλο υγεία, δυστυχώς, άλλο πολιτική, άλλο υγεία. Δυστυχώς αυτά έχουν μπλέξει αυτή τη στιγμή, και όπως βλέπετε είμαστε σε μια φάση στο χείλος του γκρεμού, αν δεν έχουμε πέσει ήδη, που
προέχει πολιτική αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Εγώ δεν σας ρωτάω πολιτικά. Σας ρωτάω σαν γιατρό και καλά κάνετε εσείς και το επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί, που εγώ ως εμβολιασμένος έρχομαι στο δικό σας το ιατρείο και μου επισημαίνετε χίλιες δύο φορές και μου λέτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέχετε. Όσοι είσαστε εμβολιασμένοι, στις εντατικές υπάρχουν εμβολιασμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι εμβολιασμένοι οι οποίοι πεθαίνουν. Γιατί είναι αυτά τα δεδομένα που δεν προσέχετε. Είναι τα δεδομένα. Υπάρχει όμως και μια άλλη. Ένα δεδομένο, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Όταν έρχεται ο άλλος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, που είναι υποχρεωμένος να έρχεται με τα τεστ, αλλά μας πιάνετε όλους και λέτε, κοιτάξτε να δείτε, η υγεία εδώ δεν μοιράζεται ανάμεσα στον εμβολιασμένο και στον ανεμβολιαστό. Είναι ένα κοινό αγαθό και θα πρέπει να το έχουμε όλοι μας και θα πρέπει τα μέτρα να ισχύουν για όλους μας και τα υγειονομικά μέτρα να ισχύουν για όλους μας. Γιατί στην ευχή δεν ακούγονται όλα αυτά? Για όλους μας θα ισχύσουν, αλλά υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Γιατί αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αυτός που έχει εμβολιαστεί έχει την ασπίδα προστασίας για τον εαυτό του. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν είμαστε το ίδιο με κάποιον που δεν έχει εμβολιαστεί. Δεν μπορούμε να πούμε στο ίδιο ζύγι. Προφανώς θα πρέπει να παρθούν μέτρα για όλους, αλλά θα πάντα θα αξιολογούμε ότι κάποιος έχει κάνει, είναι προστατευμένος από ένα εμβόλιο. Ως γιατρός είσαστε ικανοποιημένος από αυτά τα μέτρα έτσι όπως μέχρι σήμερα εφαρμόζονται, που δεν ξέρεις εάν θα κολλήσεις κορονοϊό, αν είσαι όρθιος, αν είσαι καθιστός, αν είσαι δεξιός, αν είσαι αριστερός, εάν πας από τη μία ή αν πας από την άλλη, εάν πας εκδρομή, εάν μπεις στο λεωφορείο, εάν θα κολλήσεις στο υπεραστικό ή θα κολλήσεις στο μαστικό, εάν δεν κολλήσεις το ένα και κολλήσεις το άλλο. Προφανώς, αλήθεια, είσαστε να... ευχαριστημένοι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Με αυτό το συνοθήλευμα, έτσι όπως είναι, κάθε φορά κατά το δοκούν, δεν ξέρω πώς, πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο, το είπατε πριν από λίγο, το πολιτικό κόστος πολλές φορές, το οποίο μεταφράζεται. Να με συγχωρείτε, δεν είναι μπέρδεμα όλα αυτά? Είναι μπέρδεμα. Νομίζω ότι πολλές φορές έχουν αναρριθεί τα μέτρα, έχουν αλλάξει, γίνονται επιδημιολογικές μελέτες. Νομίζω υπάρχει και μια επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί και στην οποία υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί, είναι επιδημιολόγοι, είναι παθολόγοι, μοξιολόγοι, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, είναι καθηγητές πανεπιστημίου και αυτοί καθορίζουν και το μείγμα των μέτρων. Δηλαδή, κάθε φορά θα πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο συγκρατημένοι. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και την κατάσταση μέρα με τη μέρα. Σίγουρα κάποια μέτρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρά και στο κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει ένα πράγμα για να καταλάβουμε, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Πρέπει ένας ο οποίος θεωρείται εμβολιασμένος και έχει εμβολιαστεί το Μάρτιο, συγγνώμη, αλλά η ανοσία του πια έχει αρχίσει να πέφτει. Άρα έχει το ίδιο ίσως κίνδυνο να νοσήσει με κάποιον ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα θα πρέπει να πάει να κάνει την τρίτη δόση. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν κάνει την τρίτη δόση και έχουμε μόνο 500.000 που έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Έχουμε 1,5 εκατομμύρια δηλαδή ανθρώπους θεωρητικά εμβολιασμένους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί με την τρίτη δόση. Οι οποίοι θα προσταθούν σε αυτούς οι οποίοι είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Οδηγούμαστε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο. Και σε μια κοινωνία διχασμένη, η οποία προφανώς θα πρέπει κάποια άλλα μέτρα να παρθούν. Και να επικοινωνήσουμε και εμείς οι γιατροί καλύτερα τον εμβολιασμό, να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και επίσης να είμαστε λίγο πιο αυστηροί σε όλους στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε. Ίσως θα πρέπει οι μάσκες να γίνουν υποχρεωτικές ξανά και στους εξωτερικούς χώρους, σε όλους και τεστ όποτε χρειάζεται, ακόμα και τους εμβολιασμένους. Μάλιστα. 2 εκατομμύρια είναι πραγματικά στατιστικά στοιχεία? 2 εκατομμύρια ναι. Ή πραγματικά. Ναι, 2 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που θα έπρεπε τώρα να έχουν κάνει την τρίτη δόση. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα τους. Μάλιστα. Και μόνο έχουμε 500... ένα χάσμα περίπου 1,5 εκατομμυρίου. Μάλιστα. Και έχουμε μόνο 500.000 οι οποίοι είτε έχουν κάνει τη δόση είτε έχουν δηλώσει. Αν ναι. Θέλετε να πείτε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει ένα ανοσιακό κενό. Μάλιστα. Ανάμεσα στους αυτούς που έχουν κάνει τη δεύτερη με την τρίτη δόση. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο και στην καμπή αυτή της πανδημίας. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με τον εμβολιασμό να κλείσεις το ραντεβού σου, έτσι μια απλή παρατήρηση που δείχνει αυτό το οποίο λέτε εμβόλιο.gov.gr, για να κλείσεις ένα ραντεβού πραγματικά δυσκολευόσουν λίγο, γιατί υπήρχε και μια κίνηση παραπάνω στα εμβολιαστικά κέντρα ή οτιδήποτε άλλο, όπου πήγαινες, άλλοι πήγαινανε στο Ρέθυμνο, άλλοι από εδώ, από τη μία
ή από την άλλη, άλλοι το επισπεύδανε. Δηλαδή, έβλεπες ότι υπήρχε μια κινητικότητα. Για να σας πω την αλήθεια, εάν σήμερα κάποιος μπει στο εμβόλιο.gr εμβολιασμένος και πει ότι εφόσον είναι στο όριό του και θέλει να κάνει την τρίτη δόση ή αν θέλει να πειραματιστεί, θα δει ότι υπάρχουν, αυτό που είπατε πριν από λίγο, υπάρχουν πραγματικά όχι ελεύθερες, πάρα πολύ ελεύθερες μέρες και ανοιχτά, πάρα πολλά ανοιχτά ραντεβού σε καθημερινή βάση για να κλείσει το ραντεβού του όπου θέλει. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Ίσως έχει αναζωοκριθεί τις τελευταίες μέρες, αλλά όντως είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν το Φλεβάρι, το Μάρτι. Και νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα παρθούν είναι επαρκή. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε ένα νέο lockdown. Μάλιστα. Το μήνυμα λοιπόν είναι και εμβολιασμός και για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και για εκείνους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί να μην αμελήσουν την αναμνηστική τη δόση όπως λέτε εσείς και κυρίως τα μέτρα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τηρεί, προσοχή, μάσκα, τα χέρια, ό,τι κάναμε δηλαδή και στην αρχή, το ότι έχεις εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι είσαι στο απειρόβλητο, αντίθετα κινδυνεύεις το ίδιο όπως είπατε πριν από λίγο κύριε Λαφουράκη. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, νομίζω ότι αυτά είναι κάποια σημεία τα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας αν θέλουμε να μην φτάσουμε σε ένα νέο lockdown το οποίο θα είναι καταστροφικό για όλους, την κοινωνία, την οικονομία, νομίζω, και την υγεία ακόμα. Για να μην δυσκολέψουν τα πράγματα, γιατρός, γενικός παθολογός, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ο κύριος Λαθουράκης που μόλις ακούγατε, γιατρέ καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.